αναφερόμενος. Συγγνώμη κύριε Μάρδα, για πεντάλεπτη παρέμβαση ή για την ομιλία σας. Τρία λεπτά. Μια παρέμβαση στα όσα ακούστηκαν. Όταν συζητείτε το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης στη Βουλή, στις ομάδες της Βουλής, είχα κάνει μια αναλυτική παρουσίαση το από πού μπορούν να προέρθουν τα 200 εκατομμύρια που δεν έχει κανένα τρομακτικά μεγάλο ποσό για να συζητάμε. Ήρθε ο κύριος Βούτσης, ο οποίος ενδεχομένως δεν ήταν εκεί, έθεσε πάλι το θέμα ότι δεν γνωρίζουμε από πού προέρχονται αυτά τα χρήματα. Επαναλαμβάνω αυτά τα οποία είχα πει σε γενικές γραμμές. Τα 200,3 εκατομμύρια, από αυτά τα 20 εκατομμύρια θα τα δώσει στο Υπουργείο της Εθνικής Άμυνας. Από τα υπόλοιπα, με τη βοήθεια μιας μεθόδου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπου και γίνονται διάφορα πράγματα πρωτόγνωρα, μπορώ να σας πω, που έχουν σχέση με την εξοικονόμηση δαπανών χωρίς να χάνει ο πολίτης δημόσια αγαθά. Δεν είναι απίθανο αυτό το οποίο σας λέω. Θα εξοικονομηθούν από ένα σύνολο κρατικών προμηθειών, τα 4/5 περίπου, και το υπόλοιπο 1/5 από ένα σύνολο καταναλωτικών αναγκών. Εμείς δεν κάναμε μια γραμμική μείωση και είπαμε θα μειώσουμε κατά 10-15% τις προμήθειες σε όλα την Υπουργεία. Πήραμε με τη βοήθεια συγκεκριμένης μεθόδου και στο πλαίσιο μιας μη γραμμικής μείωσης, από κάπου μειώσαμε πολλά και από κάπου μειώσαμε λιγότερα, λαμβάνοντας υπόψη ένα σύνολο παραγόντων που δεν υπάρχει λόγος να τους επαναλάβουμε. Ως εκ τούτου, χρήματα μπορούν να βρεθούν. Θα μου πει κάποιος, μα πώς δεν θα στερηθεί ο πολίτης? Και εδώ απαντήσαμε. Ερχόμαστε κρατικές προμήθειες. Υπάρχουν σύγχρονοι μέθοδοι που αναφέρονται στους διαγωνισμούς, με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να εξοικονομήσουμε χρήματα χωρίς να οδηγηθούμε στην μείωση αγοράς υλικών και υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι κάτι απίθανο το οποίο ακούγεται. Σημειώνω ότι σε μία μελέτη που έγινε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ παλαιότερα, η οποία ανέφερε ότι αν εφαρμοστούν σύγχρονοι μέθοδοι οι οποίοι θα οδηγήσουν στη βελτίωση του ανταγωνισμού, μπορούν να μειωθούν οι κρατικές προμήθειες, οι προϋπολογισμοί των κρατικών προμηθειών κατά 25% σε ό,τι αφορά το κόστος, χωρίς να μειωθεί η παροχή των αγαθών, υπηρεσιών και έργων. 25%. Εμείς δεν αγγίξαμε καν το 7-8% της μείωσης. Ως εκ τούτου, αυτά είναι εύκολα να βρεθούν. Και μιας και μου δόθηκε ο λόγος και έχω λίγο χρόνο, μπορώ να σας πω ότι, να σας ενημερώσω πώς λειτουργούμε πια στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Έχουμε πάρει ένα σύνολο κωδικών που είναι 4.770 γραμμές που αναφέρονται στο μη μισθολογικό κόστος και έχουμε πιάσει γραμμή-γραμμή και ανά Υπουργείο και βλέπουμε τις δαπάνες που γίνονταν και μέσα από αυτή τη διαδικασία θα οδηγηθούμε σε νέες μειώσεις δαπανών, να πω καλύτερα νέες μειώσεις πατάλης. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι αν μπείτε στο παρατηρητήριο τιμών ακόμα και τώρα του Υπουργείου Υγείας, της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, θα διαπιστώσετε ότι σε πολλές κατηγορίες υλικών υπάρχουν τιμές που είναι 20 φορές μεγαλύτερες από αυτές τις αγορές. Αυτά τα έχουμε δημοσιοποιήσει από το 2011, παλαιότερα έχοντας τη θέση στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε όταν ένα υλικό στοιχίζει 25 ευρώ και ανακοινώνεται στο παρατηρητήριο τιμών 330 ευρώ, αν καταφέρουμε να κατεβάσουμε αυτές τις τιμές, θα αγοράζουμε το ίδιο υλικό 10 φορές και 20 φορές φθηνότερα από ό,τι αγοράζεται σήμερα, με την έννοια από ό,τι αγοραζόταν με τις διαδικασίες οι οποίες βρισκόταν σε εξέλιξη. Συμπληρωματικά πάλι σας λέω, για να καταλάβετε πού μπορούν να εξοικονομηθούν χρήματα και χωρίς πολύ μεγάλη προσπάθεια, 792 αστυνομικοί έχουν απελευθερωθεί από φύλαξη, διαφόρων προσώπων. Αυτοί θα αντικαταστήσουν τους ιδιωτικούς φύλακες των Υπουργείων. Αυτό είναι ένα υποσύνολο κάποιων εκατομμυρίων που εντάσσεται σε ένα λογαριασμό της τάξης των 54 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν έχουμε ακριβώς το μέγεθος, αλλά εν πάση περιπτώσει καταλαβαίνετε ότι οι 792 οι οποίοι χάνονταν δεξιά και αριστερά θα τοποθετηθούν σε θέσεις που σήμερα πληρώνουμε από τον προϋπολογισμό του κράτους και αύριο, μεθαύριο, όταν λήξουν οι συμβάσεις, δεν θα πληρώνουμε. Και αυτά είναι χρήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε αλλού, ακόμα και να αυξήσουν το κονδύλι το οποίο έχουμε, το μικρό κονδύλι αναφορικά με την ανθρωπιστική βοήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε.